τότε η αρχή της επιστήμης. Ποια είναι η αρχή, πώς θα ξεκινήσουμε λοιπόν, αφού δεν μπορούμε έτσι, δεν μπορούμε αλλιώς, πώς θα μπορέσουμε να ξαναορίσουμε την έννοια της επιστήμης. Πρώτα, λέει λοιπόν, πρέπει να ορίσουμε με ακρίβεια τις έννοιες που αντιστοιχούν στις λέξεις. Η αρχή της επιστήμης είναι ο σωστός ορισμός των λέξεων. Για να μπορούμε να φτάνουμε σε κρίσεις, ανάγοντας αυτές τις έννοιες, τις γνώμες, τις έρευνες και τις απορίες και να μην χάνονται οι αποδείξεις μας στο άπειρο, αφού όλα θα τα αφήνουμε άκρητα ή θα χρησιμοποιούμε άδειες φράσεις. Αυτό έχει περάσει και στην επιστήμη και σήμερα, να ξέρετε, ότι προσπαθούν να ορίσουν κάθε έννοια πάρα πολύ αυστηρά. Γι' αυτό και η γλώσσα είναι το σημαντικότερο εργαλείο της επιστήμης. Πλουσιότερη γλώσσα, καλύτερη επιστήμη. Γιατί καλύτερος ορισμός εννοιών. Δεν είναι τυχαίο που η ιατρική κατά 90% χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα για να περιγράψει πράγματα. Γιατί η ελληνική γλώσσα έχει πολύ, πολύ καλύτερη δομή, πολύ πιο πλούσιο λεξιλόγιο και ορίζει καλύτερα τα πράγματα. Οι ορισμοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, όπως παίζει ρόλο η ετυμολογία των λέξεων. Μέσα στις λέξεις είναι οι έννοιες. Και μέσα στις λέξεις είναι η επιστήμη. Αν δεν ορίσουμε σωστά τις λέξεις, δεν μπορούμε να... Αν δεν ορίσουμε σωστά τις λέξεις, δεν έχουμε επιστήμη. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη λέξη που θα ορίσουμε? Στο επικούριο σύμπαν, η λέξη η οποία αρχίζει και τελειώνουν όλα είναι η λέξη ειδονή. Γι' αυτό θα αρχίσουμε την επιστημονική μας μελέτη των επικούρων με τον ορισμό της λέξης ειδονή. Όταν λέμε ειδονή, τι εννοούμε? Τι καταλαβαίνεις στην λέξη ειδονή? Στη χαρά, την απόλαυση, την ειδής, στα αρχαία έλεγα γλυκό, ειδίποτο. Βάστε, ειδίποτο που λέγαμε, ειδίποτο. Είναι το γλυκό ποτό, το ποτό με ζάχαρη. Αυτό είναι το ειδίποτο. Ειδονή είναι η γλυκιά αίσθηση. Η αίσθηση με την οποία η ψυχή εφραίνεται. Εδώ υπάρχει μια διχρονομία. Η ψυχή εφραίνεται ή το σώμα εφραίνεται? Εδώ υπάρχει ένα διαχωρισμό. Συνδέονται κάπως. Όταν λέμε ειδονή, λοιπόν, θα την ορίσουμε για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Ειδονή εννοούμε να μην υποφέρουμε στο σώμα και να μην ταραζόμαστε στην ψυχή. Η αταραξία. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Η αταραξία. Να μην υποφέρουμε στο σώμα, να μην ταραζόμαστε στην ψυχή. Αυτό είναι ειδονή. Άρα, αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε σωματικό. Σωματικό, επίκουρος, να ξέρεις, ήταν συνέχεια άρρωστες. Έχω και μια σπάνια αρρώστια, η οποία συνεχώς υπέφερε. Άρα, αποκαιμωτός. Πώς θα μπορούσε ένα φιλοσοφό να αισθάνεται τον ειδονή? Ναι, αυτό, μα έτσι δημιούργησε την φιλοσοφία αυτή. Γιατί είναι δυνατόν να παρακάμπτεις το σώμα και να μην υποφέρεις, παρότι πάσχεις. Η αρρώστια. Πάμε να το δούμε όμως πιο ενεργά. Όταν λέμε λοιπόν ότι η ειδονή είναι ο σκοπός της ζωής μας, δεν εννοούμε τις ειδονές των ασώτων, ούτε τις κολλημένες στην απόλαυση όπως νομίζουν μερικοί. Απληροφόρητοι. Ή αντίθετοι όσοι παρεξηγούν τις γνώμες μας. Αλλά το να μην υποφέρουμε στο σώμα και να μην ταραζόμαστε στη ψυχή. Το πήρες κείμενο. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένας διαχωρισμός. Ότι η ειδονή είναι ψυχικό συναίσθημα. Φυσικά συνδέεται με το σώμα. Το σώμα δεν μπορεί να υποφέρει.
πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην υποφέρουμε το σώμα. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε μέσα από την ψυχή μας και όχι έξω. Υπάρχουν δύο τρόποι να εξερμενίζουμε τον πόνο του σώματος. Το να απλά να το καλύπτουμε ή από μέσα, μέσα η ψυχή να το διορθώσει η ίδια. Να το διορθώσουμε απ' έξω ή να το διορθώσουμε από μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε. Δεν είναι τα μεθύσια, τα αδιάκοπα ξεφαντώματα, ούτε οι απολαύσεις που γεννούν την ευχάριστη ζωή, αλλά ο νυφάλιος λογισμός που ερευνά σε βάθος τις αιτίες για την κάθε προτίμηση ή αποφυγή και διώχνει τον θόρυβο που προκαλούν οι ψευδεστήσεις που είναι αφορμή για τις μεγάλες ψυχικές ταραχές. Για να το δούμε αυτό τώρα. Μπήκαμε σε πιο βαθιά νερά. Όταν λέω ρε παιδιά ειδονή, δεν εννοώ αυτά. Μην με μπερδεύετε, λέει ο Επικούρος. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Θα μας έλεγε σήμερα, εάν παρεξηγήσατε. Ειδονή είναι μια γλυκιά αίσθηση ισορροπίας που έχει η ψυχή όταν είναι ελεύθερη. Είναι ο νυφάλιος ο λογισμός, το καθαρό μυαλό. Έχετε ακούσει τι έχει καθαρό μυαλό. Το καθαρό μυαλό που ερευνά σε βάθος αιτίες, τι βλέπει, είπαμε ότι το κάθε πράγμα έχει μια αιτία. Ο λογισμός μας είναι ικανός να βλέπει την αιτία του κάθε πράγματος. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη λογική, για να βλέπουμε την αιτία. Τι θα την κάνουμε αυτή τη γνώση. Γιατί κάθε προτίμηση ή αποφυγή. Ο νυφάλιος λογισμός που μας δίνει τη δυνατότητα να χειριζόμαστε την προτίμηση ή την αποφυγή διώχνει τον θόρυβο που προκαλούν οι ψευδεστήσεις. Οι ψευδεστήσεις είναι αφορμή για τις μεγάλες ψυχικές ταραχές. Δηλαδή τι συνδεόμαστε, να το συνδέσουμε λίγο με αυτό που έχουμε μάθει με τον χρόνο. Ότι οι εντυπώσεις που έχουμε από τα πράγματα δημιουργούν ψευδεστήσεις. Οι ψευδεστήσεις αυτές μας δημιουργούν τις ψυχικές ταραχές. Έχουμε δύο εργαλεία. Η προτίμηση και η αποφυγή. Στο στοϊκό σύμπαν είπαμε, το είχαμε πει αλλιώς. Στη θετική και αρνητική ενέργεια, θυμάστε. Το δημιουργία και καταστροφή και αποστροφή. Εδώ το αντίπολο αυτό είναι η προτίμηση και η αποφυγή. Έχουμε δύο εργαλεία. Να προτιμούμε κάτι ή να αποφεύγουμε κάτι. Όσο αυτά τα δύο εργαλεία τα χρησιμοποιούμε ελεύθερα, τόσο πιο πολύ ψυχικά ατάραχοι γινόμαστε. Να φέρω ένα παράδειγμα. Είμαι 18 χρονών και πρέπει να διαλέξω σχολή για να δώσω πανελλαδικές. Έχω τη δυνατότητα να διαλέξω και έχω τη δυνατότητα να αποκλείσω. Το πώς θα το χειριστώ αυτό θα μου δώσει ψυχική ηρεμία. Είμαι μπροστά σε ένα δίλημα. Καθημερινό δίλημα να αυξήσω την παραγγελία σε ένα προμηθευτή μου ή να μην την αυξήσω, ή να τη μειώσω. Το πώς θα το χειριστώ αυτό θα με κάνει να νιώθω καλύτερα, αργότερα. Άρα λοιπόν η ψυχική αταραξία έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιώ αυτά τα δύο εργαλεία. Την προτίμηση και την αποφυγή. Όσο χρησιμοποιώ αυτά τα δύο εργαλεία σωστά, εγώ είμαι ψυχικά ήρεμος. Όσο οι άλλοι με υποχρεώνουν να τα χειριστώ όπως τα θέλουν αυτοί, εγώ είμαι δυστυχισμένος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα λοιπόν, σε κάθε στιγμή της ζωής μας ανοίγονται δύο δρόμοι. Μια δίπολο πάντα. Αυτό που θα προτιμήσουμε και αυτό που θα αποφύγουμε. Τις περισσότερες φορές τα χρειζόμαστε αυτά ανάλογα με το τι θα πούν οι άλλοι. Οι επιλογές μας δεν είναι ελεύθερες. Γιατί? Γιατί έχω κολλήσει σε ψευδεστήσεις. Γι' αυτό δεν θέλει τις δαιμονίες.
Οι δυσιδαιμονίες μου δημιουργούν ψευδαισθήσεις. Η δυσιδαιμονία ότι αυτό είναι de facto καλύτερο από το άλλο, με υποχρεώνουν να επιλέξω. Εγώ δεν το έχω επιλέξει εγώ. Υπάρχει κάποια απορία σε αυτό. Το θέμα που είναι σημαντικό. Το πώς λοιπόν χειριζόμαστε την προτίμηση και την αποφυγή δείχνει το βαθμό ελευθερίας που έχουμε μέσα μας και αποδεικνύει το βαθμό ψυχικής ηρεμίας που διαθέτουμε. Εάν δεν διαθέτουμε ψυχική ηρεμία, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα δύο εργαλεία δεν τα χειριζόμαστε εμείς, αλλά τα χειρίζονται κάποιοι άλλοι. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Θα καπνίσω ή δεν θα καπνίσω. Αν αυτή η επιλογή είναι συνειδητή, δεν έχει καμία σημασία, είναι σωστή για μένα. Αν πρέπει να μην καπνίσω γιατί οι άλλοι μου λένε ότι δεν πρέπει να καπνίσω, τότε η επιλογή αυτή είναι λάθος. Το πιθανό θα με φέρει, όχι είναι λάθος, δεν υπάρχει σωστό και λάθος, θα με φέρει σε ψυχική ταραχή. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Το έχουμε πει και στο προηγούμενο, ότι όταν κάνουμε αυτό που θέλουν οι άλλοι, αισθανόμαστε ενοχές γιατί δεν κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Και όταν κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς, έχουμε ενοχές γιατί δεν κάνουμε αυτό που θέλουν οι άλλοι. Αυτό δείχνει σύγχυση. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν χειριζόμαστε αυτά τα εργαλεία κατά το δοκούν. Δεν το χρησιμοποιούμε εμείς. Έχει στοιχεία στο υπόλοιπο. Ναι, φυσικά η βάση της φιλοσοφίας είναι η ίδια. Ο Σοκράτης είναι η πηγή όλη τη φιλοσοφία. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Όλοι ξεκινάμε αυτό. Οπωσδήποτε έχουν σχέση. Απλά οι επικούροι χτυπήσαν ευθέως την θρησκεία, κάθε θρησκεία. Γιατί, για τον απλό λόγο, ότι αυτοί που ελέγχουν τα αεράτια δεν θέλουν να επιλέγετε. Δεν θέλουν να επιλέγουν το παιδί τους. Θέλουν να κάνουν αυτό που λένε αυτοί. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίμνιο, δεν επιλέγει. Δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι ελεύθερος. Δεν μπορεί να χειριστεί τα δύο αυτά εργαλεία. Αυτά τα δύο εργαλεία θα σου δώσουν τα ταραξία. Όλα αυτά έχουν τα φιλοσοφία σου λέει. Το μάθημα τελείωσε. Τα χρησιμοποιείς συνειδητά. Είσαι ψυχικά ήρεμος. Δεν τα χρησιμοποιείς συνειδητά. Έχεις ψυχική ταραχή. Ψάξε και βρες πώς αυτά τα δύο θα χρησιμοποιείς κατά το δοκούν το δικό σου. Τα δύο αυτά εργαλεία. Αυτό είναι όλο. Όταν εγώ κάνω συνειδητές επιλογές και κάνω αυτό που πραγματικά έρχεται από μέσα μου, αισθάνομαι ειδόνι. Είναι η ψυχική αίσθηση της ισορροπίας, εσωτερικής ισορροπίας. Πώς θα καταλάβω ότι έχω κάνει το σωστό, θα μου το δείξει αυτή η αίσθηση. Είναι το μέτρο το αν τα έχω κάνει σωστά ή όχι. Γιατί δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει στο έξω. Με ενδιαφέρει το μέσα μου. Με ενδιαφέρει εγώ να είμαι ψυχικά ήρεμος. Όλα τα άλλα τα χρησιμοποιώ για αυτό και όχι αυτό για τα άλλα. Αυτή είναι η λογική της επικούριας φιλοσοφίας. Ό,τι μου συμβαίνει το χρησιμοποιώ για την ψυχική αταραξία. Άρα λοιπόν, εμείς για να βρούμε αυτό το στοιχείο της ειδονής στη ζωή μας, πρέπει αξίζει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τον εαυτό μας. Να μαθαίνουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε σωστά αυτά τα δύο εργαλεία. Αν εγώ κάνω τη σωστή επιλογή και επιλέξω το επάγγελμα που πραγματικά με ενδιαφέρει, υποθετικά μιλώντας, θα νιώσω καλύτερα. Ναι. Δώσω την παραγγελία, ανεβάσω την παραγγελία ή μειώσω την παραγγελία και αισθανθώ καλύτερα μέσα μου, αυτό είναι καλύτερο για μένα. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν έχει σημασία γιατί εγώ θέλω την ψυχική ηρεμία.
Εδώ είναι η διαφορά στην επικουρή φιλοσοφία. Αν είναι πρόσκαιρο. Είναι πρόσκαιρο, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Ναι, εάν ας πούμε αυτή η παραγγελία φουντάρει την εταιρεία. Ναι, ναι, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν έχει σημασία. Μισό λεπτάκι. Σίγουρα θα χάσω την ψυχική μου ηρεμία. Σίγουρα θα χάσω την ψυχική μου ηρεμία. Κοίταξε να είναι. Θα βρεθώ σε μια άλλη κατάσταση που πάλι θα πρέπει να επιλέξω. Επιλέγω συνέχεια αυτό. Κατάλαβες, δεν το επιλέγω μόνο μια φορά. Το επιλέγω κάθε φορά. Επιλέγω κάθε φορά. Αυτό, την ψυχική μου ηρεμία, άρα ό,τι και να γίνει, εγώ είμαι εντάξει. Αν το επιλέξω μια φορά, δεν θα καταφέρω τίποτα. Γιατί λύπες υπάρχουν παντού, να ξέρεις. Ό,τι επιλογή και να κάνεις. Ό,τι επιλογή και θα συναντήσεις προβλήματα. Είναι σαν αυτό το ζευγάρι που έλεγε γιατί παντρεύτηκα αυτό και δεν παντρεύτηκα τον άλλο. Λέει, γιατί παντρεύτηκα αυτή και γιατί παντρεύτηκα την άλλη. Αν τα άλλαζε το σύμπαν και παντρευόντουσαν αυτά που θέλανε, θα λέγανε πάλι το ίδιο. Γιατί σε κάθε επιλογή υπάρχουν προβλήματα. Συνήθως τι κάνουμε. Σκεπτόμαστε μία επιλογή, τα θετικά μιας επιλογής και τα συγκρίνουμε τα αρνητικά της άλλης. Αυτό είναι λάθος. Δεν υπάρχει επιλογή χωρίς προβλήματα. Διάλεξα αυτόν τον δρόμο και μου ήρθαν προβλήματα πολλά. Ενώ αν δεν είχα διαλέξει τον άλλο δρόμο, δεν θα μου είχε κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι λάθος, γιατί και εκεί θα είχα πολλά προβλήματα. Παντού θα έχω προβλήματα. Κάθε επιλογή φέρνει λύπες. Το θέμα είναι τι χαρές φέρνει. Εδώ είναι άλλο σημαντικό στοιχείο της επικούριας φιλοσοφίας. Η κάθε επιλογή κρίνεται από τη χαρά που μου φέρνει και όχι από τη λύπη. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να κάνει τον άλλον τεμπέλη. Μπορεί. Αν του αρέσει, αν είναι αυτό ο προορισμός του, σκέφτεται ότι ο προορισμός μπορεί να είναι και αυτός. Πρόσεχε τι γίνεται. Πρόσεχε τι γίνεται. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Στην νοοτροπία. Στην νοοτροπία. Είναι άλλη νοοτροπία. Δεν έχει σημασία τι θα γίνει μετά. Σημασία έχει εγώ τώρα να είμαι χαρούμενος. Μετά πρέπει πάλι να είμαι χαρούμενος, αλλά αυτό το επιλέξω εκείνη τη στιγμή. Θα έχει να κάνει με την επιλογή που θα κάνω εκείνη τη στιγμή. Γιατί εκείνη τη στιγμή που μπορεί να μου πει ο άλλος, γιατί την έκανε αυτή την παραγγελία, εγώ μπορώ να πω για χαρακτήρα φεύγω. Γιατί φεύγει, γιατί έτσι αισθάνομαι καλύτερα. Έτσι μπορεί να σε ελεύθερο. Ναι, θέλω να πω ότι δεν ξέρεις τι θα πρέπει να επιλέξεις. Και δεν υπάρχει συμβουλή γι' αυτό. Σε κάθε επιλογή επιλέγεις την επιλογή που σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα. Θα το πω αλλιώς. Το πω δεν το καταλάβετε. Ας πούμε ότι θέλει να παντρευτείς μια γυναίκα ή έναν άντρα αντιστοίχως. Δεν τον επιλέγεις με βάση τα ελαττώματά του, γιατί καταρχήν δεν τα βλέπεις. Τον επιλέγεις με βάση τα πλεονεκτήματά του. Τα αυτά που φαίνονται. Σωστά. Που σου αρέσουν. Που σου μου αρέσουν. Αυτό είναι. Γιατί το κάνεις αυτό. Για να περάσεις περισσότερο. Γιατί το κάνεις. Γιατί επιλέγεις. Γιατί πας να ζεις χαρά. Αυτό πας. Κρίνεις με τη λογική να περάσεις ωραία. Σωστά. Δεν κρίνεις με τη λογική ότι θα γίνει μετά από 10 χρόνια. Αυτή είναι η λογική του επικουρίου. Κρίνεις με βάση το ότι αυτή τη στιγμή σε κάνει να νιώθεις πραγματικά εσωτερική ισορροπία, εσωτερική αταραξία. Ναι, αν η λογική σου λέει ότι ας πούμε η παραγγελία θα με κάνει να αισθανθώ καλύτερα, αλλά σκέφτεσαι ότι αυτή η παραγγελία μπορεί να φουντάρει και την εταιρεία. Ο άντρας μπορεί να είναι καλός, αλλά τον βλέπω ότι είναι και ανεύθυνος. Το πιθανότερο, άμα τα σκέφτεσαι όλα αυτά, δεν χάνεις τίποτα. Ωραία, αλλά αυτό όμως ισχύει για οποιονδήποτε. Άμα δεν κάνεις τίποτα, θα μπορεί να μην κάνεις τίποτα. Είπα ότι σκέφτεσαι την παραγγελία. Μπορείς να είσαι σίγουρη για την έκβαση κάθε. Όχι. Πάντα κάνεις εικασία. Πάντα κάνεις εικασία. Ωραία. Ποιο σου δημιουργεί μεγαλύτερη χαρά από τα δύο. Στο τώρα. Στο τώρα. Στο τι κάζω για το τώρα. Δεν υπάρχει μέλλον. Υπάρχει τώρα παρόν. Μισό λεπτάκι, γιατί είπαμε σκέφτομαι και το τι θα γίνει σε 10 μέρες. Εσύ αυτό που σκέφτεσαι, σε λυπεί, σε ευχαριστεί στο τώρα. Δεν σε λυπεί και σε ευχαριστεί σε 10 μέρες. Σωστά. Ωραία. Άρα λοιπόν εσύ τώρα, τι αισθάνεσαι καλύτερα.
Να κάνω, ας πούμε, τη μεγάλη παραγγελία. Ωραία, κάτι. Δεν ζούμε να παραπέμψει τον παλαιό. Τις επόμενες 6 μέρες θα κλαίω τη μοίρα μου για τη φούνταρα. Τελεία, ναι. Και ο ενίοχος με το. Τι δεν κάνει. Το ηγεμονικό και το. Μα ο σκοπός είναι να βρεις το ηγεμονικό εδώ πέρα. Άμα έχεις ελευθερία το ηγεμονικό, δεν θα ρώταγες κάτι. Σωστό. Όταν. Δεν θα πήγαινε με το. Ένας νεαρός λοιπόν, ένας νεαρός πάει και βρίσκεται στο Σοκράτη. Και του λέει, αγαπητέ μου δάσκαλε. Εγώ έχω τεράστια εμπιστοσύνη. Μου συμβαίνει το εξής. Είναι μια μικρούλα, με τριγυρίζει. Αλλά εγώ είμαι φιλόσοφος και δεν μπορώ τώρα να αφήσω τη φιλοσοφία και να ασχοληθώ με το. Αλλά αυτή με τριγυρίζει. Σου αρέσει, του λέει. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω. Και τι θέλεις από μένα δηλαδή. Θέλω να με συμβουλέψεις εάν πρέπει να την παντρευτώ ή όχι. Και απαντά ο Σοκράτης. Και στις δύο περιπτώσεις θα το μετανιώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις θα το μετανιώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μια φαινομενική εκδοχή των πραγμάτων, ότι οι γυναίκες θα σε τρελάνουν ούτως ή άλλως, οπότε... Δεν νομίζω ότι αυτό είναι. Δεν εννοούσα αυτό. Σημαίνει το εξής. Ότι αν είσαι ένας άνθρωπος που κοιτάει το τι θα γίνει αύριο και πώς και γιατί και το αν και το εφόσον και το αυτό, θα δυστυχήσει ούτως ή άλλως. Γιατί κάθε δρόμος έχει προβλήματα. Κάθε δρόμος έχει λύπες. Κάθε δρόμος έχει υφάλους. Άμεση πας και πέφτει στον ύφαλο, είτε επιλέξεις το ένα, είτε επιλέξεις το άλλο, πάλι δυστυχισμένος θα είσαι.